Συναδέλφισες και συνάδελφοι, είμαστε εδώ και είμαστε πολλοί. Η απεργία σε όλη την Ελλάδα έχει μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς που υπάρχουν σωματεία. Είμαστε στο πλευρό τους. Ο αγώνας των συμβασιούχων πυροσβεστών, ο αγώνας αυτών των ανθρώπων που μετράει ακόμα και νεκρούς, είναι δίκαιος και πρέπει να μονιμοποιηθούν. Δίνουμε το χέρι στους συναδέλφους από τις αστικές συγκοινωνίες, από τις μεταφορές, που για άλλη μια φορά κάνανε κουρελόχαρτο τις δικαστικές αποφάσεις και τους νόμους καταστολής και είναι σήμερα απεργοί. Είναι σήμερα και αυτοί εδώ μαζί μας. Η μεγάλη επιτυχία της απεργίας μας, ιδιαίτερα στους κλάδους της βιομηχανίας, στις κατασκευές, στις μεταφορές, είναι η καλύτερη απάντηση στη βρώμικη προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι δήθεν τάχα μου το αντεργατικό νομοσχέδιο έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Το αυτό το αντεργατικό έκτρωμα έχει γνωρίσει ήδη τη συντριπτική αποδοκιμασία από τη συντριπτική πλειοψηφία όλων των εργαζομένων, όλων των συνδικάτων, που εδώ και μέρες, ένα προς ένα, όλα τα επιχειρησιακά σωματεία το καταδικάζουν και οργάνωσαν την απεργία. Είναι πραγματικά η λαροτραγωδία και πολιτικός κινησμός να βγαίνουν τόσες μέρες οι κυβερνώντες και να λένε ότι τα επιχειρησιακά σωματεία αποδέχονται το νομοσχέδιο. Και όταν τα επιχειρησιακά σωματεία βγαίνουν στην απεργία, η κυβέρνηση τα σέλνει στα δικαστήρια για να τους κόψει το δικαίωμα να απεργούν. Έτσι δηλαδή τα υπερασπίζονται. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Και όμως σήμερα πήραν την απάντησή τους από το σύνολο της εργατικής τάξης, πήραν την απάντησή τους από όλα τα σωματεία. Η επιτυχία της απεργίας είναι η αφετηρία για να δυναμώσουν ακόμα πιο αποφασιστικά οι αγώνες των εργαζομένων ενάντια σε μια εγκληματική πολιτική την οποία έχουν υπηρετήσει όλες οι κυβερνήσεις και η οποία μας πνίγει, μας καίει, μας δολοφονεί στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, καταστρέφει τις περιουσίες του λαού, κρατάει σε ομοιρία χιλιάδες συμβασιούχους εργαζομένων σε κρίσιμες υποδομές όπως είναι η πυροσβεστική. Καμία ανοχή, καμία αναμονή σε αυτό το έγκλημα. Δεν θα περάσουν τα ψέματα της κυβέρνησης. Αυτή την προσπάθεια που έκαναν με τις τριετίες να ρίξουν ένα προπέτασμα καπνού και τώρα επιβεβαιώνεται ότι έρχουν να βάλουν μόνιμο κόφτη. Το έγκλημα αυτό, κάθε καινούριο έγκλημα, έχει την υπογραφή ενός συστήματος το οποίο δεν διστάζει να θυσιάσει την ανθρώπινη ζωή για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό τώρα πρέπει να μεγαλώσει η αντίσταση των εργαζομένων ενάντια σε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, της βαρβαρότητας, της φτώχειας, ενάντια σε αυτό το σύστημα που θυσιάζει τα δικαιώματά μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Εμπρός λοιπόν για νέους αγώνες, για να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για άμεσα μέτρα προστασίας ενάντια στην ακρίβεια, για πραγματικές υποδομές, έτσι ώστε να μην πνίγεται και να μην καίγεται ο λαός μας. Εμπρός λοιπόν, συνεχίζουμε στους δρόμους του αγώνα. Αυτή είναι η δύναμη των εργαζομένων. Όλοι στα συνδικάτα, όλοι στον αγώνα.